Θα διαβάσω τη σελίδα 1061. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, γάμα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Εβραίους, τρίτο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Σελίδα 1061. Επιστολή προς Εβραίους, τρίτο κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Δια τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον σήμερον, αν ακούσετε τις φωνής αυτού, μη σκλήρινετε τα σκαρδία σας ως εν το παρακπικρασμό, κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρας σας με επείρασαν, με δοκίμασαν και είδον τα έργα μου 40 έτη. Δια τούτο δυσιρεστήθην εις την γενεάν εκείνη και είπον πάντοτε πλανώνται την καρδία αυτών. Και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Ούτως όμως εν τη οργή μου δεν θέλουν συνεισέλθει εις την κατάπαυσή μου. Προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει μηδέναν από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθηκά στην ημέραν ενός ονομάζεται το σήμερον, δια να μη σκληρηθεί της εξημών δια της απάτης της αμαρτίας, διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως. Ενώ λέγεται σήμερον εν ακούστε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας ως εν το παραπικρασμό. Διότι την έσα αφού ήκασαν, παρεπίκραναν αυτόν, αλλά όχι πάντες οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου δια του Μωυσέως. Εις τίνας δε παροργήστη 40 έτη, ουχείς τους αμαρτήσαντας, των οποίων τα κόλλα έπεσαν εν τη ερήμο. Προς τίνας δε όμως εν ότι δε θέλουσι εισέλθει εις την κατάπαυσιν αυτού ημί προς τους απειθήσαντας. Και βλέπουμε ότι δια πιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωσιν. Ας φοβηθόμεν λοιπόν, μήποτε ενώ μένεις ημάς επαγγελία να εισέλθομεν στην κατάπαυσιν αυτού, φανεί τις εξ ημών ότι υστερήθη αυτής, διότι εμείς ευαγγελίστημεν καθώς και εκείνοι, αλλά δεν ωφέλησεν εκείνους ο λόγος τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούοντας ενωμένους με την πίστη, διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν ούτως όμως εν τη οργή μου δεν θέλουν συνεισέλθει στην κατάπαυσή μου, αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου. Διότι είπε εν μέρη την ύπερη της εβδόμης ούτω, και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού, και εν τούτο πάλι δεν θέλουν συνεισέλθει στην κατάπαυσή μου. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθωση τινές εις αυτήν, και οι πρώτερον ευαγγελιστέντες δεν εισήλθον δια απήθειαν, πάλι διορίζει μέραν τεινά, σήμερον λέγον δια του Δαβίδ, μετά το σούντο καιρόν καθώς ήρυτε, σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας. Διότι αν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει σε αυτόν κατάπαυση, δεν ήθελε με τα ταύτα λαλή περί άλλης ημέρας. Άρα μένει κατάπαυσης εις των λαών του Θεού. Διότι ο εισελθόν εις την κατάπαυσιν αυτού, και αυτός κατέπαυσιν από τα έργα αυτού, καθώς ο Θεός από τον εαυτού. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθομεν εις εκείνην την κατάπαυσιν, δια να μην πέσει τις εις το αυτό παράδειγμα της απειθίας, διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστονων μάχαιραν, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχήστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας καρδίας και τας ενίας της καρδίας, και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχελισμένα στους οφθαλμούς αυτού, προσόν έχομεν να δώσομεν λόγον. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα, ως της διήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει στα ασθενεία ημών. Αλλά πειραστέντα κατά πάντα, καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζον λοιπόν με τα παρησίας εις τον θρόνο της χάριτος, για να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρειάς. Αμήν. Κατάπαυσης Θεού, ανάπαυσης Θεού. Η πρώτη ανάπαυση που εμφανίζεται στο Λόγο του Θεού είναι όταν ο Θεός στη δημιουργία, σε 6 μέρες εδημιούργησε τα πάντα,
Στην εβδόμη διεπίστωση ότι ήσαν τα πάντα καλώς λίαν, τέλεια και αναπαύθη από τον έργον αυτού. Η δεύτερη κατάπαυση ήρθε στους Ισραηλίτες, στο λαό του Θεού, οι οποίοι ξεκίνησαν με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισραήλ, στους οποίους υπεσχέθη ότι θα βρουν ανάπαυση όταν οδηγημένοι από το Λόγο του Θεού και περπατώντας διαπίστεως θα εισέλθουν στη γη της επαγγελίας, γη ρέουσα, γάλα και μέλι. Αλλά αυτό έγινε το 1400 π.Χ. Πολλά χρόνια αργότερα, 400 χρόνια αργότερα, ο Θεός επανέλαβε για μια καινούργια κατάπαυση που είναι η τελική, αυτή την οποία προσμένουμε εμείς, δηλαδή το να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, και εκεί και τα έργα του Θεού ολοκληρώνονται και τα έργα τα δικά μας ολοκληρώνονται και ανάπαυση θα έρθει στη ζωή μας κατά πάντα. Κατάπαυση όμως υπάρχει και επί προσωπικού και οικογενειακού και εκκλησιαστικού επίπεδου, καθώς ο Χριστός είπε «έλθετε προς με πάντες οι κουρασμένοι και οι φορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Υπάρχει λοιπόν και μία άλλη ανάπαυση την οποία δίνει ο Θεός σε όλους τους κουρασμένους και τους φορτισμένους. Και μάλιστα συνεχίζει «εάν μάλιστα μάθετε να είστε πράοι και ταπεινοί στην καρδιά, τότε εγώ θα δώσω ανάπαυση όχι στη ζωή σας μόνο, αλλά και στην ψυχή σας». Είναι υποσχέσεις μοναδικές, τις οποίες εάν δεν τις απολαμβάνουμε ή αν δεν τις απολαύσουμε ή αν δεν συνεχίζουμε να τους απολαμβάνουμε, τότε η χριστιανική μας ζωή δεν έχει αποτελέσματα. Ζούμε, αλλά δεν απολαμβάνουμε. Ζούμε χριστιανικά, μιλάω για χριστιανούς, για αδελφούς, αλλά δεν απολαμβάνουμε ούτε την απόλαυση, την ανάπαυση στην προσωπική μας ζωή, ούτε την ανάπαυση στην οικογενειακή μας ζωή. Δηλαδή στην προσωπική μας έχουμε αγωνίες, φόβους, μέρημνες, ανησυχίες, ταραχή. Είτε στην οικογενειακή μας ζωή, μέσα στο σπίτι μας ταραχές, τσακωμοί, αγωνίες, φόβοι, είτε ακόμη στην εκκλησιαστική μας ζωή, μέσα στην εκκλησία υπάρχουν ταραχές, πόλεμοι, μάχες, υπάρχουν τσακωμοί και οτιδήποτε άλλο χαλάει την ειρήνη του Θεού, καθώς ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα προς τους Εβραίους που ξέραν πάρα πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη, αλλά σήμερα ο Χριστός προς εμάς που επίσης είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου, καθώς δάσκαλός μας είναι ο Χριστός και γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και το ζωντανό Λόγο του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά και το γεγραμμένο Λόγο του Θεού που είναι η Αγία Γραφή, η οποία ζωοποιείται δια του Πνεύματος του Αγίου. Σε εμάς λοιπόν που γνωρίζουμε εκ πείρας, με προσωπική γνωριμία, εξ αποκαλύψεως, δια του θελήματος του Θεού και δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, το ζωντανό Λόγο που είναι ανάμεσά μας, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού του Ζώντος, αλλά και το γεγραμμένο Λόγο που είναι η Αγία Γραφή, μόνο ο γεγραμμένος Λόγος, ο γραπτός Λόγος είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, αλλά και το Ευαγγέλιο του Χριστού δια του οποίου εάν μένουμε σε αυτό σωζόμεθα και θα εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών, με την προϋπόθεση ότι σε αυτή την πορεία μας, αδελφοί, σήμερα είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο θέλει, πιστεύω, να μας πει ο Θεός, θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια κατάπαυση, θα απολαμβάνουμε την ανάπαυση, την κατάπαυση εκ των έργων μας. Ποιον έργων? Της πίστεως. Για να παραμένει ζωντανή η πίστη μας, θα απολαμβάνουμε στη χριστιανική μας ζωή και την προσωπική μας ανάπαυση που μας υπόσχεται και υποσχέθηκε μόνο ο Ιησούς Χριστός, κασένας άλλος, ότι εγώ θα σας αναπαύσω, και την οικογενειακή μας ανάπαυση,
μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις θλίψεις, αλλά ο Θεός της ειρήνης θα μας αναπαύει και την εκκλησιαστική όπου ζούμε, υπάρχουμε, ο Θεός της ειρήνης πάλι θα μας δίνει ανάπαυση, αλλά και την πάσης φύσεως ζωή μας μέσα στον κόσμο αυτό, στο δύσκολο αυτό κόσμο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει, ερμηνεύοντας, αποκαλύπτοντας μάλλον την Παλαιά Διαθήκη, το Λόγο του Θεού, ότι το κρίσιμο σημείο λέγεται πίστης. Και μάλιστα πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Και πιο συγκεκριμένα πίστης που είναι ενωμένη μέσα μας, η πίστη μας, με το Λόγο του Θεού όμως. Όχι πίστη οποιαδήποτε, πιστεύω στο Θεό, είναι μια ανωτέρα δύναμη να προσευχηθούμε στο Θεό, να δοξάσουμε το Θεό, όχι. Ο Κύριος μας και ο Θεός μας εμάς είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και πιστεύουμε στη θυσία Του, πιστεύουμε στο αίμα του Ιησού Χριστού, πιστεύουμε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, πιστεύουμε ότι είναι ζωντανός, στέκεται στα δεξιά του Πατρός και προσεύχεται για μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας λέει, προσέχτε, μην υπάρχει αδελφή σε κανέναν από εσάς πονηρά καρδία απιστίας. Να υπάρχει πίστης δια αγάπης ενεργουμένη, ενωμένη με το Λόγο του Θεού. Όχι πονηρά καρδία απιστίας. Όχι πονηριά και απιστία. Γιατί η πονηρά καρδία απιστίας κάνει τον άνθρωπο πρώτον σκληροτράχυλο, σκληρόκαρδο. Σκληραίνει η καρδιά του ανθρώπου που έχει πονηρά καρδία απιστίας όταν ακούει το θεόπνευστο λόγο του Θεού. Και σκληραίνοντας η καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος οδηγείται στην αποστασία. Προσέχετε λοιπόν, μην υπάρχει ανάμεσά σας κανείς από σας με πονηρά καρδία πιστίας, ώστε να αποστατήσετε από του Θεού του Ζώντος. Και η πονηρά καρδία πιστίας, αδελφοί, δεν έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι μία πορεία. Πρώτον, όταν μπει, έστω ριζώσει, έστω καταρχάς υπάρξει, αυτή η πονηρά καρδία απιστίας, το πρώτον οδηγεί τον άνθρωπο στο να μην θέλει τον έλεγχο του Θεού και τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου. Δημιουργούνται ενοχές μέσα του που δεν τις αντέχει, γιατί δεν πιστεύει στο Λόγο του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού, γιατί δεν πιστεύει ότι ο Θεός, ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη που σώζει τους πιστεύοντας. Όταν δεν πιστεύεις ότι ο Λόγος του Θεού είναι ενεργός, δηλαδή έχει έργα, όπως η πίστης είναι ζωντανή, αν έχει έργα αλλιώς είναι νεκρά, έτσι και ο Λόγος του Θεού είναι ζών, έχει έργα. Εάν δεν το πιστεύεις, κανένα έργο δεν απολαμβάνεις και φοβάσαι τις ενοχές. Και από τη στιγμή που θα απορρίψεις ή θα ενοχλείσαι από τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου, από τον έλεγχο του Λόγου του Θεού, τότε θα απορρίψεις και τις απαιτήσεις του Λόγου του Θεού για αγιασμό, καθαρότητα και υπακοή. Και θα βάλεις μέσα στην καρδιά σου τη λογική ότι ο Λόγος του Θεού είναι νόμος, δεν τον αντέχω, δεν μπορώ, είναι πολύ βαρύ για μένα. Ο Χριστός όμως τι είπε? Οι εντολές μου είναι καλές και το φορτίο μου, ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Ο άνθρωπος όμως που έχει μέσα του αυξανόμενη την πονηρά καρδία αμαρτίας και δεν μετανοεί για να του την αφαιρέσει ο Θεός και να τον πλημμυρίσει με πίστη, αφού καταρχάς το πρώτο σημείο δεν δέχεται τον έλεγχο, φοβάται τις ενοχές που φέρνει μέσα του ο Λόγος του Θεού αψευδής, αμέσως μετά απορρίπτει και τις απαιτήσεις του Λόγου του Θεού για αγιασμό,
καθαρότητα και υπακοή. Και όταν απορρίψεις, ο άνθρωπος που έχει πονηράν καρδίαν αμαρτίας, όταν απορρίψει και τις απαιτήσεις του Λόγου του Θεού για αγιασμό, καθαρότητα και υπακοή και θεωρήσει μέσα στην καρδιά του βαθιά ότι είναι νόμος και δεν τον αντέχω εγώ αυτόν, τότε μεταβάλλεται, μετατρέπεται η χριστιανική ζωή. Το πάλε επιδόθηκαν οι αποστατημένοι χριστιανοί και είπαμε η αποστασία προέρχεται από την απιστία, από την πονηρά καρδία απιστίας. Επεδόθησαν οι πρώτοι αποστατήσαντες σε ιεροτελεστίες ώστε να έρχεται μία απόλαυση στις αισθήσεις και στη σάρκα με μυστηριώδεις τρόπους, και δεύτερον πρόσφατα σε άλλες πρακτικές απόλαυσης της σάρκας και των αισθήσεων, με αποτέλεσμα, σοβαρότατο αποτέλεσμα, να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από το ζώντα και αλήθινο Θεό. Μάλιστα, όταν πια πλημμυρίσει την καρδιά του πονηριά και απιστία του ανθρώπου, τότε επιδιώκει γρήγορη απόλαυση ευλογίας, απορρίπτοντας τη θυσία, καθώς είπε ο Χριστός, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου να απαρνηθεί τον εαυτό του. Είναι μια θυσία να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Απορρίπτει τη θυσία, απορρίπτει την υπακοή, τον αγώνα τον καλό, να πάρεις το σταυρό σου, και απορρίπτει και τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου να ακολουθεί τον Χριστό. Επειδή είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί, αυτό, θέλω λίγο να το επαναλάβω για να διερευνήσουμε τις καρδιές μας σήμερα. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί μπαίνει μέσα η πονηρά καρδία απιστίας που οδηγεί στην αποστασία, αλλά πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Και δεν το καταλαβαίνουμε γιατί μεταφέρεται η πίστη μας από το να είναι δεμένη με το Λόγο του Θεού, μεταφέρεται η πίστη μας στο να λυθεί από το Λόγο του Θεού και να προσκοληθεί στα λόγια των ανθρώπων. Αλλά μπορούμε να το καταλάβουμε από τα σημεία. Μπορούμε να κατανοήσουμε τη θέση, τη χριστιανική μας, την παρουσία του Θεού από τα σημεία στη ζωή μας. Εάν έχει υπησέλθει η πονηρά καρδία απιστίας μέσα που τελικά θα σε οδηγήσει σε αποστασία, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι δεν μπορείς να δεχθείς τον έλεγχο του Λόγου του Θεού και τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά όμως ο Θεός λέει μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ο Κύριος ελέγχει. Και μην στενοχωριέστε για τον έλεγχο και για την παιδεία του Κυρίου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος απορρίψει τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου και σκεφτεί ότι αυτό που συμβαίνει μέσα του, γιατί θα ισχύει ο έλεγχος, αλλά ο άνθρωπος τον απορρίπτει, το αποκαλεί ενοχές. Δεν αντέχω τις ενοχές του Λόγου του Θεού. Είναι το πρώτο σημείο της πορείας για τον άνθρωπο με πονηρά καρδία απιστίας που θα τον φέρει στην αποστασία εξάπαντος, εάν δεν μετανοήσει και επιστρέψει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, αρνείται τις απαιτήσεις του Λόγου του Θεού για αγιασμό, καθαρότητα και υπακοή. Τις αρνείται. Θεωρεί το Λόγο του Θεού νόμο. Δεν αντέχω εγώ αυτό. Δεν μπορώ να μου λέει ο Θεός θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Γιατί αν δεν κάνεις αυτό και αν δεν κάνεις εκείνο. Και παραβλέπει τη χάρη του Θεού που λέει δεν θα το κάνεις εσύ, εγώ θα το κάνω αν πιστέψεις το Λόγο μου. Στη συνέχεια μετατρέπει τη χριστιανική του λατρεία. Είτε σε ιεροτελεστίες παλαιότερα με διάφορους τρόπους που απευθύνονται πια στις αισθήσεις του ανθρώπου και όχι στην πίστη, στη σάρκα του ανθρώπου και όχι στον εσωτερικό άνθρωπο, ή πρόσφατα μετατρέπει τη χριστιανική του, την πνευματική του ζωή
σε άλλες πρακτικές που και αυτές απευθύνονται στις αισθήσεις, στη σάρκα, με αποτέλεσμα να θέλει εύκολη ευλογία, γρήγορο κέρδος, ξεχνώντας τελώς, εντελώς, το όποιος θέλει να έρθει πίσω μου πρέπει πρώτον να απαρνηθεί τον εαυτό του, θυσία. Δεύτερον, να πάρει το σταυρό του, κόπο, έργο, αγώνα καλό. Και τρίτον, να ακολουθεί εμένα, δηλαδή τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Το αποτέλεσμα, αποστασία. Συνέπειες. Μια ζωή χωρίς άφεση αμαρτιών. Οι αμαρτίες φορτώνονται. Το βάρος της αμαρτίας πολλαπλασιάζεται. Λίγο-λίγο. Στην αρχή ο άσωτος Υιός δεν κατάλαβε τίποτα. Στο τέλος έμεινε μόνος του. Η αμαρτία αυξάνει, προστίθεται. Γιατί? Γιατί δεν αφαιρείται. Δεν συγχωρείται. Δεν καθαρίζεται ο άνθρωπος. Το αίμα του Χριστού δεν έχει σε αυτόν καμία αξία πια. Και αρχίζει. Πρώτη αμαρτία, δεύτερη αμαρτία, τρίτη αμαρτία, τέταρτη αμαρτία, πέμπτη αμαρτία. Δηλαδή, να ο γογγισμός που διαβάσαμε. Να η δυσφήμιση της γης, της επαγγελίας που διαβάσαμε, η δυσφήμιση της Εκκλησίας. Στη συνέχεια, φόβος, αγωνία και τέλος να κάνουμε αρχηγό να μας γυρίσει πίσω στην Αίγυπτο. Αυτή είναι η ζωή που ξεκινάει χωρίς άφεση αμαρτιών, χωρίς καθαρισμό των αμαρτιών που θα έρχονται. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελείται από αναμάρτητους, ούτε από τέλειους. Από αμαρτωλούς ανθρώπους αποτελείται, που μετανόησαν και συνεχίζουν να μετανοούν. Στη συνέχεια θα έρθει μια ζωή χωρίς αληθινή ελπίδα. Γιατί η ελπίδα είναι μόνο ο Χριστός. Πάει η ελπίδα του ανθρώπου. Τώρα τι θα κάνω, τώρα τι θα γίνω, τι θα γίνει στη δουλειά μου, τι θα γίνει στο σπίτι μου, τι θα γίνει. Γιατί? Γιατί δεν έχει ελπίδα του το Χριστό. Και αληθινά δεν είναι η ελπίδα του ο Χριστός. Και δεν τον έχει και δεν είναι. Πώς ο Χριστός, εάν δεν μετανοήσει και επιστρέψει, θα επανέλθει στη ζωή του? Μια ζωή χωρίς μετάνοια. Δεν μπορεί πια να μετανοήσει, σκληραίνει η καρδιά του, καθώς είναι γεγραμμένο. Σήμερον, αν ακούσετε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνετε την καρδιά σας, όπως εν το παραπικρασμό που οι άνθρωποι επίκραναν το Θεό με το γογγισμό και με την απιστία τους, που τους οδήγησε στην αμαρτία και στην αποστασία, στην απήθεια και στην αποστασία. Μια ζωή χωρίς μετάνοια, που η μετάνοια τι κάνει? Ξελαφρώνει τον άνθρωπο. Του φέρνει ειρήνη στον άνθρωπο. Μια ζωή χωρίς ευλογία. Πού να τη βρει την ευλογία πια? Χωρίς την παρουσία του Θεού, πού να βρει την ευλογία? Χωρίς το έλεος του Θεού, πού να βρει την ευλογία? Και τέλος, μια ζωή χωρίς αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Ώστε αδελφοί, εις μηδέν από σας να μην υπάρχει πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσετε από του Θεού του ζώντος, αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκάς την ημέραν, εν όσον ονομάζεται το σήμερον», γιατί κάποια στιγμή θα πάψει να ονομάζεται το σήμερον, όταν θα έρθει η κατάπαυση εκείνη. Διότι εμείς γίναμε μέτοχοι του Χριστού, γιατί εμείς είμαστε ένα σώμα Χριστού, είμαστε ένα, ο Πατέρας, ο Υιός και η Εκκλησία δια Πνεύματος Αγίου. Εάν όμως κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχική μας πίστη. Μέχρι πότε? Μέχρι που να συνεχίζει να λέγεται «Σήμερον, αν ακούσετε τις φωνής του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνετε τις καρδιάς σας». Γίναμε συμμέτοχοι του Χριστού, αλλά και που έχει σημασία είναι να παραμένουμε συμμέτοχοι του Χριστού.
και θα παραμένουμε αν την αρχική μας πίστη δια της οποίας ο Θεός μας αναγέννησε και μας έσωσε τη διατηρήσουμε μέχρι τέλους βεβαία. Γιατί και εξηγεί, κάποιοι άκουσαν το Λόγο του Θεού που τους είπε εισέλθετε, κυριεύσατε, κατεξουσιάσατε τη γη της επαγγελίας, εισέλθετε στην κατάπαυση τη δική μου, εισέλθετε στην ανάπαυση τη δική σας. Αλλά επειδή δεν πίστευσαν, πρώτα τον παρεπίκραναν, τον καταλύπησαν. Δεν πίστευσαν στην υπόσχεσή του ότι εισέλθετε στην ανάπαυση, εγώ θα σας αναπαύσω και αν μάλιστα μάθετε να έχετε πραότητα και ταπεινή καρδιά, την ψυχή σας, όχι μόνο στη ζωή σας θα δώσω ανάπαυση, στην ψυχή σας θα δώσω ανάπαυση, αυτοί δεν το πίστευσαν και λύπησαν τον Θεό. Και προχώρησαν λέγοντας ο Λόγος του Θεού, «Ιστίνας δε παροργήσει 40 έτη ουχής τους αμαρτήσαντας τον οποίον τα κόκαλα έπεσαν στην έρημο και συνέχισαν στην αμαρτία γογγίζοντας προς το Θεό λέγοντας επειδή μας μισεί ο Θεός μας έφερε εδώ, γογγίζοντας προς τον Αρών και τον Μωυσή μας μισείτε και μας φέρατε μέχρι εδώ, γογγίζοντας και τον Ιησού του Ναβί και στο Χάλεφ που θέλησαν να τους λιθοβολήσουν επειδή τους έλεγαν να μείνουν πιστοί στο Λόγο του Θεού και να εισέλθουν στην ανάπαυση του Θεού. Και τέλος, προστίνας δε όμωσεν ότι δε θέλουσιν εισέλθει στην κατάπαυσιν αυτού ημί προς τους απειθήσαντας. Και τέλος, η απιστία τους οδήγησε στην απίθεια, δηλαδή στο να θέλουν να επιστρέψουν πίσω, δηλαδή ξανά σαν το σκύλο ο οποίος επιστρέφει στο ίδιο ξέρασμα αυτού και σαν τον χείρο ο οποίος πλένεται, καθαρίζεται και επιστρέφει στο βόρβορο. Γυρίζουν προς τα πίσω. Δεν κάπνιζαν, καπνίζουν. Δεν έβλεπαν τηλεόραση, βλέπουν. Δεν πόρνευαν, πορνεύουν. Δεν μίχευαν, μιχεύουν. Πίσω τελείως. Λίγο, λίγο. Για να φτάσουν στην αιώνια απώλεια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προτρέποντας μας λέει «Ας φοβηθόμεν λοιπόν μήποτε ενώ μένει σε εμάς η επαγγελία να εισέλθομεν στην κατάπαυση του Θεού στην αιώνια ζωή φανεί κάποιος από εμάς αδελφοί» και αυτό είναι το μήνυμα «φανεί κάποιος από εμάς αδελφοί ότι υστερήθη αυτής». Θεός να μας φυλάει. Η ψυχή μας, λέει ο Λόγος του Θεού, βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Προσέχουμε την καρδιά μας. Μην εμφανιστεί πονηρά καρδία απιστίας και αποστατήσουμε από το Θεό. Και δεν το καταλάβουμε. Από τα σημεία όμως θα το καταλάβουμε. Δεν θα τα ξαναπώ. Αν και πολύ το θέλω να τα ξαναπώ. Ας φοβηθόμεν λοιπόν. Μήπως ενώ ακούσαμε το Λόγο του Θεού, γνωρίσαμε την υπόσχεση του Θεού για ανάπαυση εδώ στη γη προσωπική, για ανάπαυση δια του Ιησού Χριστού εδώ στη γη οικογενειακή, για ανάπαυση εδώ στη γη εκκλησιαστική, για ανάπαυση όχι μόνο στην ζωή μας, αλλά και στην ψυχή μας, όχι μόνο στον εξωτερικό άνθρωπο και στον εσωτερικό άνθρωπο. Και τέλος, για ανάπαυση αιώνια με την αρπαγή της Εκκλησίας. Μη χάσουμε αυτή την επαγγελία. Γιατί και αυτοί άκουσαν το λόγο, δέχτηκαν τις υποσχέσεις, αλλά επειδή εις τους ακούσαντας δεν ήτο ενωμένη η πίστης με το λόγο, άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο, καθώς οργίστηκε ο Θεός και είπε «Κανείς από αυτούς, τους άπιστους, που δια της απιστίας με λύπησαν, δια της απιστίας αμάρτησαν και δια της απιστίας απήθησαν, κανείς από αυτούς δεν θα εισέλθει στην αιώνια, στην κατάπαυση τη δική τους». Κανείς. Και κανείς δεν εισήλθε εκτός από τον Ιησού του Ναβί που παρέμειναν πιστοί και το Χάλεφ που παρέμειναν πιστοί. Που ήταν εντελώς ενωμένοι με τον Κύριο δια της πίστεως που ήταν ενωμένος με το Λόγο Του. Που είχαν άλλο πνεύμα.
είχαν ένα άλλο πνεύμα. Πνεύμα πίστεως και δυνάμεως. Αλληλούια. Γι' αυτό ας σπουδάσομεν, 11 εδάφιο, να εισέλθομεν εις εκείνην την κατάπαυση. Να σπουδάσουμε να εισέλθουμε. Επαναλαμβάνω, στην προσωπική μας ανάπαυση που υπόσχεται ο Χριστός. Στην οικογενειακή μας ανάπαυση που υπόσχεται ο Χριστός. Στην εκκλησιαστική μας ανάπαυση που υπόσχεται ο Χριστός. Προχωράω στην επαγγελματική μας ανάπαυση. Στη συγγενική μας ανάπαυση, σε κάθε είδους ανάπαυση μέσα στη ζωή που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας. Ας σπουδάσομεν λοιπόν να εισέλθομεν και εν τέλει σε εκείνη την ανάπαυση δια της αρπαγής της Εκκλησίας. Για να μην πέσει κανείς στο αυτό παράδειγμα, στο ίδιο παράδειγμα της απιθίας. Γιατί? Γιατί πρέπει να εμπιστευτούμε το Λόγο του Θεού. Ξαναλέω, υπάρχει ο ζωντανός Λόγος του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, τον εμπιστευόμεστα, εμπιστευόμαστε. Αν είναι αλήθεια, τότε εμπιστευόμαστε το γραπτό Λόγο, τον οποίον ζωοποιεί ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι ένα βιβλιαράκι ο Λόγος του Θεού όπως τόσα πολλά υπάρχουν. Δεν είναι μια άποψη ανθρώπινη όπως τόσες πολλές υπάρχουν. Είναι ο Λόγος του Θεού που είναι ζωντανός. Και είναι ζωντανός όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Επαναλαμβάνω, η πίστη μας είναι ζωντανή όταν έχει έργα. Και ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός δια Πνεύματος Αγίου στη ζωή μας όταν έχει έργα. Και έχει έργα. Είναι ζών. Και ενεργός και εργάζεται, έχει δύναμη. Επειδή είναι ζωντανός είναι και ενεργός. Σώζει τους πιστεύοντας. Καθαρίζει τους αγιαζομένους, τους ακούοντας. Δίνει δύναμη. Είναι δύναμης Θεού. Διδάσκει, κατευθύνει, οδηγεί, ελέγχει. Οικοδομεί, αυξάνει, είναι ζών και ενεργός. Έχει έργο και έχει δύναμη στη ζωή μας. Έχει, αν δεν έχει, ξανά από την αρχή. Και θα αρχίσουμε με μία λέξη. Πιστεύω Θεέ μου στο Λόγο Σου. Τον εμπιστεύομαι. Η ζωή μου θέλω να είναι περιγεγραμμένη και απολύτως προσδιοριζόμενη από το Λόγο Σου και από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά είναι και κοπτερότερος υπερπάσαν δίσκτωμον μάχαιρα. Καθαρίζει τα βρώμικα, όπως καθαρίζουμε ένα μήλο. Καθαρίζει, αλλά και τακτοποιεί, κόβει σε φέτες. Είναι κοπτερότερος, καθαρίζει εξωτερικά και εσωτερικά. Και τακτοποιεί τον άνθρωπο στην ανάπαυση του Θεού, εξωτερικά δίνοντας του ανάπαυση στη ζωή και εσωτερικά δίνοντας ανάπαυση στην ψυχή του ανθρώπου. Διέρχεται μέχρι διαιρέσεως, ψυχήστε και πνεύματος, διαιρεί, απομακρύνει πλέον τον εσωτερικό άνθρωπο από τις επιθυμίες της ψυχής, της καρδιάς του ανθρώπου και τη λογική, το πρέπει του μυαλού του ανθρώπου. Ξεχωρίζει το θέλω της καρδιάς από το πρέπει της λογικής του νου του Χριστού. Δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να είναι μπερδεμένος στα θέλω του, δεν μπορώ, ή στα πρέπει και τι να κάνω. Ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Θέλεις τις επιθυμίες της καρδιάς σου, να ξέρεις, λέγει ο νους του Χριστού, ότι θα φτάσεις στην απήθεια, στην απώλεια. Θέλεις το θέλημα του Θεού, να ξέρεις ότι με τη δύναμη του Θεού, με τη βοήθεια του, με την αγάπη του Θεού Πατρός, επαναλαμβάνω, με τη χάρη του Ιησού Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν θα μπορέσει, ο Θεός θα μπορέσει για σένα.
ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Δεν είναι τι θέλω ή τι μπορώ. Είναι τι θέλει και τι μπορεί να κάνει ο Χριστός στη ζωή μου. Αμήν. Δεν είναι εγώ τι θέλω και τι μπορώ. Εγώ μπορεί και να μην θέλω και δεν θέλω συχνά. Αλλά και να μην μπορώ και ποτέ δεν μπορώ. Αλλά όταν στρέψω το βλέμμα μου στο Λόγο του Θεού και πω «Τι θέλεις Θεέ μου, άραγε τι μπορείς να κάνεις», τότε θα ακούσεις το Λόγο του Θεού «Τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και στον πιστεύοντα». Και τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό και τίποτα δεν είναι αδύνατα εις τον πιστεύοντα. Και τα πάντα δύναμε. Πώς? Δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Διέρχεται λοιπόν μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αλλά και αρμών και μυελών. Η αρμή τα κόκαλα, την εξωτερική κίνηση, τη διαιρή, τις εξωτερικές ενέργειες από τις εσωτερικές δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Περπατάω, γιατί τα κόκαλα χωρίς μυαλό δεν κάνουν τίποτα. Άρρωστα, θάνατος. Τα κόκαλα με μυαλό, υγιή και δυνατά. Αυτό κάνει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, διαιρεί. Τα κόκαλα που είναι η εξωτερική κίνηση από το μυαλό που είναι η εσωτερική δύναμη και ενέργεια. Και αυτά τα δύο τα φέρνει να συνδυαστούνε, αλλά μέσα από το θέλημα του Θεού, που εκφράζεται από τον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού, αλλά και από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις αυτούς, εις τους οφθαλμούς αυτού, προς τον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγο. Δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που θέλει ο Θεός, να κρίνουμε εμείς το Λόγο του Θεού, αλλά ο Λόγος του Θεού κρίνει εμάς. Γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε τα πάντα, ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού όμως γνωρίζει τα πάντα. Και έτσι, όταν η προτροπή προς υπακοή δεν γίνεται αποδεχθεί λόγω της πονηράς καρδίας απιστίας, την αποκαλούμε αυστηρότητα. Αλλά ο Θεός δεν είναι αυστηρός, είναι πράους και ταπεινός στην καρδιά. Οι εντολές του δεν είναι βαριές και το φορτίο του, ο ζυγός του είναι ελαφρύ, είναι καλό. Η πονηρά καρδία απιστίας διαστρέφει το νου του Χριστού που πρέπει να έχουμε και την υπακοή στο Λόγο του Θεού με τη βοήθεια του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την ονομάζουμε αυστηρότητα, νομοθεσία. Και προχωράμε την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού κατά πάντα στο Λόγο του Θεού όπως θέλει ο Θεός. Πονηρά καρδία απιστίας διαστρέφει το νου του Χριστού, τη λογική του χριστιανού και την ονομάζει φανατισμό, δογματισμό. Είσαστε πολύ φανατικοί, έτσι είσαστε. Όχι, δεν είμαστε έτσι. Έτσι είμαστε. Αλληλούια. Δεν είμαστε έτσι. Έτσι είμαστε. Γιατί? Γιατί από πάνω περιμένουμε τη βοήθειά μας. Βοήθειά μας δεν έρχεται από τα όρη, αλλά από του ποιήσαντος τα όρη και τον ουρανό και τη γη. Σε αυτόν ελπίζουμε. Σε αυτόν που τίποτα δεν είναι αδύνατον. Σε αυτόν που πρώτον μας αγαπάει, γιατί είναι πατέρας μας. Σε αυτόν ελπίζουμε, γιατί έστειλε τον Υιόν του το μονογενή να πεθάνει για μας, έκανε χάρη. Πάρτε το γιο μου και σωθείτε δι' αυτού. Και επειδή εξακολουθούμε να είμαστε αδύναμοι και άπιστοι, σας βαφτίζω και μέσα στο Πνεύμα το Άγιο για να έχετε και τη δύναμη του ουρανού. Δεν είναι λοιπόν η ορθοτόμηση φανατισμός. Ο Απόστολος Παύλος λέει: παραστήσατε τον εαυτό σας δόκιμον εις τον Θεό. Υπάκουο, υποτεταγμένο. Δεν είναι αυστηρός ο Λόγος του Θεού, αγαθός είναι ο Λόγος του Θεού. Ορθοτομούνται στο Λόγο της αληθείας. Δεν είναι φανατισμός να ορθοτομώ το Λόγο της αληθείας, αλλά είναι η αγάπη μου προς το Θεό, προς τον Ιησούν Χριστόν, προς το Πνεύμα το Άγιο, που θέλω να μην τον λυπώ, για να μην αμαρτήσω και να μην απειθήσω. Και η ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού, εργά της ανεπέσχυντος, πονηρά καρδία απιστίας τον μεταστρέφει, μυσαλλοδοξία,
Δεν θέλετε μισείτε τις άλλες δοξασίες. Κανέναν δεν μισούμε. Όλους τους ανθρώπους τους αγαπάμε. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας. Δεν τους κατηγορούμε, δεν τους κατακρίνουμε, όπως οι δέκα, οι άπιστοι, κατέκριναν και τη γη και τον Θεό και τον Αρών και τον Μωυσή και τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλεφ. Δεν τους κατακρίνουμε, κανένα δεν κατακρίνουμε. Και θέλουμε όλοι μαζί να βρεθούμε στην ενότητα της πίστος και στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Η ορθοπόδησης, το εργά της ανεπέσχυντος, δεν είναι μυσαλλοδοξία. Είναι αγιασμός. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί δεν μας έχει αφήσει ο Θεός μόνος μας. Δεν θα τα καταφέρναμε ποτέ. Και μας δίνει τη λύση των προβλημάτων που προέρχονται από την πονηρά καρδία απιστίας. Έχοντες λοιπόν, έχουμε αρχιερέα μέγα. Ξέρετε αδερφοί, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν αρχιερείς. Κανένας δεν ήταν μέγας. Ένας είναι ο μέγας αρχιερεύς. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έχοντες λοιπόν εσείς όχι κάποιους ιερείς, ούτε κάποιους αρχιερείς όπως τότε στην Παλαιά Διαθήκη, το Μωυσή που ήταν πολύ καλός και τον Άρων. Εσείς έχετε έναν αρχιερέα μέγα, ο οποίος διήλθε εις τους ουρανούς, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού. Γι' αυτό, επειδή έχουμε αυτόν τον αρχιερέα, ας κρατώμεν την ομολογία της πίστεως μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας. Ναι, πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης. Πιστεύω στον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, το μονογενή, το σταυρωθέντα, αναστάντα και αναληφθέντα και μεσιτεύοντα υπέρ εμού. Πιστεύω στο Πνεύμα το Άγιο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Πιστεύω σε μία εκκλησία, αλλά Αγία, όχι αποστατημένη, καθολική παγκόσμια, αποστολική, που κηρύττει Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, για την οποία εκκλησία είπε ο Θεός μη φοβού μικρών πίμνιων, γιατί σας ευδόκης ο Θεός να χαρίσει την αιώνια ζωή. Πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, προσδοκώ την Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ας κρατώμεν την ομολογία της πίστεώς μας ζωντανή, γιατί δεν έχουμε ένα αρχιερέα που να μην μπορεί να συμπαθήσει, να πάσχει, να συμπάσχει μαζί μας στις αδυναμίες μας. Αλλά έχουμε έναν αρχιερέα μέγα, ο οποίος πειράστηκε κατά πάντα και ακαθομοιότητα ημών, αλλά χωρίς να αμαρτήσει. Αυτός είναι ο μέγας αρχιερέας. Αυτόν λοιπόν τον αρχιερέα ας τον πλησιάζουμε με παρησία στο θρόνο της χάριτος αυτού. Μα από εδώ εκεί πάνω, βέβαια, δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού, γιατί είναι γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού. Έχοντες λοιπόν παρησίαν ας εισέλθομεν εις τα Άγια. Εκεί πάνω, ναι, αλλά πώς? Δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποία για μας καθιέρωσε, δια του καταπετάσματος, δηλαδή της σαρκός αυτού, στον ιερέαν τον μέγα, στον οίκον του Θεού. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα, ας εισέλθομεν δια της πίστεως, επί το λόγο του Κυρίου, στο θρόνο της χάριτος αυτού. Πώς? Με τη μελέτη και την προσευχή. Να μπαίνουμε στο ταμείο μας, αδελφοί. Στο ταμείο μας όμως και θα μελετάμε ταύτα μελέτα, και θα ζητάμε δύναμη ταύτα μένε, και η προκοπή μας θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά στο ταμείο μας και θα προσευχόμαστε. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία. Πρόσεχε, γιατί αν μέσα στο ταμείο σου, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, και σας παρακαλώ να το δοκιμάσετε,
Μη διαβάζετε με επιπόλαιο τρόπο το Λόγο του Θεού. Δεν είναι ένα ανάγνωσμα. Είναι Λόγος Θεού ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαντης των μονάχεραν. Μέσα από το Λόγο του Θεού θα αποκαλυφθεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Θα σας αποκαλύψει και θα σας οδηγήσει πάσαν την αλήθεια. Μπέστε μέσα στο ταμείο σας, κλείστε την πόρτα και αφιερώστε χρόνο όσο μπορείτε στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Αφού πρώτα μην με επιπολαιότητα διαβάζετε, προσευχηθείτε, μετανοήσετε, ζητήστε το αίμα του Χριστού, συγχωρήστε τους αμαρτάνοντας σε εσάς για να συγχωρήσει ο Πατέρας σας τις αμαρτίες σας. Και τότε αγιασμένοι με το αίμα του Χριστού και καθαροί, ανοίξτε τη γραφή και μελετήστε και θα δείτε το Λόγο του Θεού να ζωντανεύει, γιατί είναι ζών, να ενεργεί, γιατί είναι δυνατός, να διαχωρίζει την ψυχή σας από το πνεύμα σας, τους αρμούς σας, τα κόκαλά σας από το μυελό σας. Θα καταλαβαίνετε ότι ο Λόγος του Θεού διερευνά τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα κρυμμένο σε εσάς, και τότε θα βρεθείτε στο Λόγο του Θεού που θα σας ελέγχει, αλλά και θα σας οικοδομεί, αλλά και θα σας αυξάνει και θα σας διορθώνει και θα σας δίνει και δύναμη. Και όταν τελειώσετε με τη μελέτη, γονατίστε, πεστε μπρούμουτα και ζητήστε έλεος από το Θεό. Γιατί εκείνη τη στιγμή είσαστε μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό να πλησιάζουμε με παρησία στο θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος, συγχώρεση, αλλά και να βρούμε χάρη, δύναμη, νίκη για τις στιγμές που έχουμε ανάγκη το Θεό, για τις στιγμές της ανάγκης μας. Μη ζητήσεις βοήθεια από τον εαυτό σου, από ανθρώπους. Μπες και γονάτισε στο θρόνο της χάριτος του Θεού, να λάβεις έλεος και να βρεις χάριν. Μάλιστα το κείμενο λέει «εις εύκαιρον βοήθειαν», για να έχεις πάντοτε έγκαιρο τη βοήθεια του Θεού στη ζωή σου. Αλλά προσοχή, πότε ο χριστιανός έχει παρησία? Γιατί αν δεν έχει παρησία, δεν μπορεί να εισέλθει. Νομίζει ότι θα εισέλθει, αλλά δεν μπορεί να εισέλθει. Παρησία έχουμε, λέγει η Γραφή, όταν ζητώμεν κατά το θέλημα αυτού, όπως περιγράφεται στο Λόγο του Θεού. Δεν ζητάω πράγματα που δεν περιγράφονται στο Λόγο του Θεού. Ζητάω κατά το θέλημα αυτού, και έχουμε παρησία τότε. Και ξέρουμε ότι μας ακούει. Και όταν εξεύρουμε ότι μας ακούει, ό,τι ζητούμε το λαμβάνουμε. Παρησία έχουμε όταν αγαπάμε τους αδελφούς μας, γιατί η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει. Και όταν δεν μας κατακρίνει η καρδιά μας, επειδή αγαπάμε όλους μηδενός εξαιρουμένου των αδελφών μας, τότε έχουμε παρησία. Και ό,τι ζητούμε λαμβάνουμε παρά αυτού, γιατί ζητούμε κατά το θέλημα αυτού. Και τρίτον, έχουμε παρησία όταν η πίστη μας δια αγάπης ενεργουμένη είναι ενωμένη με το Λόγο του Θεού. Όταν εμπιστευόμεθα τον Θεό, γιατί αν ευπίστεως κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Κύριο. Όταν λοιπόν η πίστη μας δια αγάπης ενεργουμένη είναι ενωμένη με το Λόγο του Θεού, έχουμε παρησία. Και όσα ζητώμεν λαμβάνομεν παρά αυτού. Αυτή είναι, αδελφοί αγαπητοί, η πνευματική ζωή που υπόσχεται, χαρίζει, αλλά και επιθυμεί ο Θεός να έχουμε, ώστε να περπατάμε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, από θρίαμβο σε θρίαμβο, μέσα στην ανάπαυση του Χριστού, στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή, σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, και να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στην αιώνια κατάπαυση. Αμήν.